Γεια σας, γεια σας. Ένα το επεισόδιο του podcast αυτής μόσα δεν σου είπε ποτέ κανείς. Είμαι η Κάτια Ορφανού και σας εύχομαι ευτυχισμένο το νέο έτος. Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο του 2024, στο ένατο εσίως τη σειρά με τα επεισόδια podcast. Σας εύχομαι να περνάτε καλά, να έχετε υγεία, να ξεκουραστείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη και γενικά αυτή τη χρονιά και όχι μόνο να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και σε αυτά που σας κάνουν εσάς χαρούμενους, που σας κάνουν να περνάτε καλά και που σας προσφέρουν ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Εγώ δεν θα σας πω στόχους για το 2024, όπως συνηθίζεται να κάνουν πολλοί. Κυρίω ε, κυρίως γιατί τους στόχους τους βάζω σε ανύποπτο χρόνο. Όταν κάτι δηλαδή θέλω να το αλλάξω, το αλλάζω όταν με ενοχλεί και όταν με κουράζει και όταν τέλος πάντων δεν είναι ωφέλιμο για μένα. Αν εσά σας βοηθάει να βάζετε τους στόχους σας στις αρχές της χρονιάς, εννοείται να το κάνετε. Όπως και να έχει, για μένα ένα είναι ο στόχος, να είμαστε όλοι υγιείς, ψυχικά και σωματικά. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, μωρέ! Ε, πριν μπω στο σημερινό μου θέμα, θα σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεται όλα τα επεισόδια του podcast στο Spotify και στο YouTube. Στο YouTube φυσικά με υπότιτλους. Και όπως έχετε ήδη μάθει, στο Spotify μπορείτε να βάζετε αστεράκια για αξιολόγηση, μόνο μέσω της εφαρμογής στο κινητό και στο YouTube. Ε, subscribe, like, σχόλια κτλ. Στη σημερινή μας θεματική λοιπόν... Την απόφαση πήρατε εσείς μέσα από μία δημοσκόπηση πριν από δύο εβδομάδες όπου στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα ότι για μία-δύο ψήφους ε, νίκησε το θέμα μεταχριστουγεννιάτικα, στο οποίο αφιερώσαμε και το 8ο επεισόδιο και όχι μόνο σε αυτό, και στο οικογενειακό τραπέζι και στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Όμως, ε, τώρα που συνεργάστηκε το Instagram, είδα ότι τελικά στη μία, την τελευταία ώρα που εγώ δεν μπήκα να δω πώς πάει το πόλ, είχε ισοφαρίσει η θεματική των Χριστουγεννιάτικων με τη θεματική της βιλαματικής επαφής στον αυτισμό. Οπότε το είχα ήδη ετοιμάσει να είναι το επόμενο θέμα εφόσον είχαν πολύ κοντά το ποσοστό. Πλέον σας λέω ότι ισοφάρισαν, άρα είχατε το ίδιο ενδιαφέρον, εισάξιο ενδιαφέρον μάλλον για αυτά τα δύο θέματα. Και γι' αυτό σήμερα θα αφιερωθούμε σε αυτό. Πριν όμως μπω στο θέμα μου, θα ήθελα να σας αναφέρω μία ιστοριούλα, μία εμπειρία, ένα σκηνικό τέλο πάντων που έζησα μέσα στις γιορτές καθώς είχα πάει για έναν καφέ στην Αθήνα με την Αλεξάνδρα Τίσταματοπούλου, την παρολυμπιονίκη μας στην Κολύμβηση, την οποία, με την οποία μάλλον ξεκίνησα να συνεργάζομαι πριν από δύο χρόνια, ε, και παρόλο που η συνεργασία μας δυστυχώς διακόπηκε ε, για λόγους τους οποίους δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, εμείς κρατήσαμε μία πάρα πολύ καλή επαφή, είμαστε φίλες και όσο συχνά μπορούμε βρισκόμαστε. Οπότε, είχα πάει εγώ με την Αλεξάνδρα και με άλλους κοινού μας φίλους να πιούμε ένα καφέ και έτσι όπως καθόμαστε ήταν γύρω μας ε, κάποια πιτσιρικάκια, καθότι Χριστούγεννα, οπότε όλα τα πιτσιρικάκια ήταν έξω. Και ξαφνικά, εκεί που χάζευα στο κινητό, ακούω ένα κοριτσάκι να λέει στο άλλο. Νομίζω έσπασε την πλάτη της. Και να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι έτσι όπως παίζαν τα πιτσιρίκια, κάποιο χτύπησε και έπεσε κάτω, δεν άκουσα κλάματα, δεν είδα κάποιο να πηγαίνει στη μαμά του, ξέρω εγώ. Οπότε άρχισα να δίνω περισσότερη σημασία σε αυτό που άκουγα. Και τελικά είχαν πιάσει συζήτηση τα δύο κοριτσάκια μεταξύ τους σε απόσταση, ξέρω, κάνα δύο μέτρα από την Αλεξάνδρα και συζητούσαν για το τι μπορεί να είχε εμεί την Αλεξάνδρα και βρίσκεται σε αμαξίδιο. Οπότε, ταυτόχρονα, τους άκουσε και η Αλεξάνδρα και αφού κατάλαβε τι λένε, τους λέει «Όχι, τους λέει, τα πόδια μου έχουν θέμα». Και της λένε χτύπησε. Και λέει Αλεξάνδρα, ναι, τώρα μιλάμε για κοριτσακια ξέρω ξέχω τύπου 5-6 χρονών. Μπορεί να σα λέω και πολύ. Πιο μικρά θα ήταν, 5 το πολύ. Ε, και γυρίζουν και τη λένε. Να προσέχει τον δρόμο, να μην ξαναχτυπήσει τα πόδια σου. Εγώ το παθαίνω συνέχεια. <laughs> και ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο γλυκό, τόσο αθώο και τόσο όμορφο ταυτόχρονα δεν μπορούσα να μην το μοιραστώ μαζί σα. Ήταν αυτή η αθότητα των παιδιών, ήταν αυτή η περιέργεια του να μάθουν τι έχει συμβεί, ήταν αυτό το κάτσε να πάρω και τη γνώμη ενό άλλου, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί α πούμε μαξίδιο, κάτσε να δω τι συμβαίνει, αν θα το ξέρει η φίλη μου κτλ. Και, και φυσικά αυτό το φροντιστικό προ την Αλεξάνδρα του να προσέχει για να μην ξαναχτυπήσει, εντάξει, ήταν φοβερή ατάκα. Και με αφορμή αυτό, ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τα παιδιά για οποιοδήποτε είδου αναπηρία ή οποιοδήποτε διαφορετικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι και μια μεγάλη μύτη, μπορεί να είναι και ένα και διαφορετικό χρώμα μαλλιά, μπορεί να είναι και διαφορετικό ντύσιμο. Όλα αυτά τα παιδιά τα βλέπουν διαφορετικά. Δεν βλέπουν την αναπηρία σαν αναπηρία. Βλέπουν απλά ότι κάτι δεν είναι σαν εκείνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τα ενημερώνουμε ότι γύρω μας όλοι είναι διαφορετικοί. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, άλλο φαίνεται, άλλο δεν φαίνεται, άλλο με τον έναν τρόπο, άλλο με τον άλλον. Και το λιγότερο περισσότερο ενώ το πόσο είναι εμφανέ ή α πούμε. Δεν, τους κάνει, δεν, δεν σε κεντρίζει ρε παιδί μου τόσο πολύ ξέρω εγώ, το κοντό ή το μακρύ μαλλί, αλλά αν έχεις ας πούμε τι να πω, ένα ένα εξόγκωμα στο αυτή από γεννησιμιού σου, το οποίο έχει τύχει σε μαθητή του αδερφού μου, του κέντριζε το ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Αυτό όντω του φαινόταν έτσι πιο έντονο χαρακτηριστικό. Επίση, είναι σημαντικό να αφήνουμε τα παιδιά να ρωτούν γιατί και πώ και τι, αλλιώ δεν θα μάθουν. Και σε αυτό έχω να σας πω ότι όλοι όσοι ξέρω και έχω παρατηρήσει, όσοι βρίσκονται σε αμαξίδια ή έχουν οποιαδήποτε άλλη μορφή αναπηρία εμφανή, είναι πάντα μα πάντα δεκτική να απαντήσουν στα παιδιά. Πραγματικά δεν τίθεται κανένα θέμα παρεξήγησης ή ξέρω εγώ το παιδί θα με θίξει. Σε καμία περίπτωση. Και το ίδιο το έχω ζήσει και εγώ ε, πέρσι στο γήπεδο που βρισκόμουν και ενώ έκανα προπόνηση με ένα παιδί, είχε έρθει ένα παλικάρι, ξέρω εγώ στην ηλικία μου, ο οποίο ε, ήταν με την κοπέλα του που τον συνόδευε και ε, κρατούσε μία πατερίτσα. Περπατούσε με την πατερίτσα και το πόδι του δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια: Αν ήταν σε έναρθηκα γύψο, κάτι, αν φαινόταν δηλαδή κάτι στο πόδι του, σίγουρα φαινόταν η πατερίτσα. Και είχε έρθει να κάνει τη βόλτα του στο γήπεδο που ήταν ένα ασφαλέ μέρο. Ε, και ο μαθητή μου ε, άρχισε να τον κοιτάει, ξεκίνησε να τρέχει προ τα εκεί. Εγώ προσπαθούσα να τον περιορίσω κυρίω για να μην ε, πάμε τρέχοντα κατά πάνω στον άνθρωπο και συμβεί κανένα άλλο ατύχημα έξτρα. Οπότε μα πήρε χαμπάρι. Καλά, βέβαια και για να συνεχίσουμε και το πρόγραμμά μα, έτσι, γιατί είχαμε να κάνουμε και προπόνηση. Όμω μα πήρε χαμπάρι το παιδί και μου είπε με χαμόγελο, πραγματικά και πάρα πολύ θετική διάθεση, ότι ξέρει τι, άστα το παιδάκι να έρθει να με δει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, του εξήγησα ότι μην τον φέρουμε σε δύσκολη θέση και μην του προξενήσουμε και εμεί κανένα μα Τέλο πάντων, έγινε όλο ελεγχόμενα. Και ήταν μια φοβερή σύνδεση μεταξύ του. Ο μαθητή μου έμαθε τι είναι αυτό. Ε, το άλλο το παιδί ήταν πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί προφανώ εγώ θεωρώ, έτσι όπω το εξέλαβα και όπω το βλέπω και από άλλου, ότι ένιωσε επίσης ότι συμβάλλει στο να μάθουν τα παιδιά τι είναι αυτό και γιατί είναι διαφορετικό και τι συμβαίνει. Και φυσικά, όπως το έχουμε πει πάρα, πάρα πολλές φορές, η επαφή των μεν με τον δε έχει να προσφέρει μόνο καλό και στις δύο πλευρές. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και αν ποτέ έχουμε τις κατάλληλες υποδομές σε όλα τα πλαίσια ζωής, στην καθημερινότητά μας και συνυπάρχουν όλοι οι ανάπηροι με τους μη αναπήρους, τότε θα το δείτε και στην πράξη πόσο ωφέλιμο είναι για όλους μας. Και αφού σας αφηγήθηκα αυτό το mini story, Πάμε να περάσουμε στο βασικό μας θέμα του επεισοδίου, τη βλεματική επαφή. Τι είναι η βλεμματική επαφή? Είναι όταν μιλάω με κάποιον άλλον, το να τον κοιτάζω στα μάτια. Το να κοιτάζονται δηλαδή δύο άνθρωποι στα μάτια. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν φωνάζω το όνομα του άλλου και γυρίζει και με κοιτάει. Μπορεί να συμβαίνει κατά τη διάρκεια μια συζήτηση που εστιάζει στα μάτια μου και σε αυτά που λέω κτλ. Και, και συνήθω ξεκινάει με την ανταπόκριση στο όνομα των μωρών, περίπου στον έναν χρόνο ηλικία ή και νωρίτερα. Και φυσικά ε, καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή συμβαίνει κατά τι συνομιλίε τέτα-τέτ. Τι σημαίνει όμως κατά τα κοινωνικά πρότυπα, τις νόρμες και τους κανόνες το να διατηρώ τη βλαματική επαφή. Σημαίνει αφοσίωση στο συνομιλητή, σημαίνει κατανόηση από μεριάς μου των όσων ακούω από το συνομιλητή μου. Σημαίνει το να ανταποκρίνομαι σε αυτό που ακούω, δηλαδή δεν το ακούω και από το ένα μπαίνει και βγαίνει, αλλά ανταποκρίνομαι σε αυτό που εκείνη τη στιγμή μου λες σημαίνει κατά τα κοινωνικά πρότυπα, επενθυμίζω έτσι, το σεβασμό στο συνομιλητή μου, όπως επίσης μπορεί να σημαίνει την ευγένεια, ε, καθώς το αφιερώνω την προσοχή μου. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει βλεμματική επαφή, πώς συνηθίζουμε εμείς να το ερμηνεύουμε. Ως αδιαφορία προς το συνομιλητή μου ή και το θέμα το οποίο μου αναφέρει, μου αναλύει, αποξίωση των όσων μου λέει ή και του ίδιου του προσώπου, ότι δηλαδή εφόσον δεν δίνω σημασία σε αυτά που μου λες, κατ' επέκταση, μάλλον εφόσον δεν σε κοιτάω, κατ' επέκταση σε απαξιώνω, θεωρώ, σε θεωρώ, δεν ξέρω κι εγώ τι είπω, ή ασήμαντο, δείχνει κατά τα κοινωνικά πρότυπα πάλι έλλειψη σεβασμού, αγένεια και έλλειψη ενδιαφέροντος για το θέμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποιε κοινωνικέ νόρμε και κάποιοι κανόνε, του οποίου ω κοινωνία, εννοείται μέσα στα χρόνια, δεν μιλάω για φέτο και πέρυσι και πριν 10 και 20 χρόνια, κάπω του έχουμε χτίσει, κάπω του έχουμε θέσει. Είναι κάποιοι άγραφοι κανόνε, με του οποίου έχουμε μάθει όλοι να συνεπάρχουμε και κάπω να μεταφράζουμε τι συμπεριφορέ των γύρω μα. Εγώ θεωρώ ότι τα κοινωνικά πρότυπα έχουν φτιαχτεί κυρίως για να μπορούμε να εξηγούμε τα όσα δεν ε, είναι ολοφάνερα, το τι δηλαδή θέλει ο άλλος να πει με αυτό που λέει ή με αυτό που κάνει, η αυτο που κανει στα και κτλ. Και να μπορούμε, ας πούμε, έτσι να έχουμε μία πρώτη εντύπωση. Και θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος είναι το να κατανοήσουμε όλοι τους εαυτούς μας και τον απέναντί μας καλύτερα. Όμως, τι συμβαίνει όταν στον αυτισμό δεν υπάρχει βλεματική επαφή το μεταφράζουμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί στον αυτισμό γενικά δεν υπάρχει α ή β. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή με κοιτάει είναι αφοσιωμένο ή επειδή δεν με κοιτάει δεν τον ενδιαφέρει και είναι αγενής. Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί, τρόποι και λόγοι για τους οποίους συμβαίνει ή όχι η όχι βλαματική επαφή. Φυσικά προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείε ε, σίγουρα με βάση το κάθε άτομο ξεχωριστά και όχι ένας κανόνας για όλους αλλά και με βάση τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτιλήσεται η συζήτηση. Όμως, για να το εξηγήσω έτσι, λίγο, να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, σαν γενικό κανόνα, δηλαδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των αυτιστικών ανθρώπων, ξέρουμε ότι δεν ανταποκρίνονται ή δεν διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη βλαματική επαφή και όταν τους το μαθαίνουν να το κάνουν, γιατί αυτό είναι ένας τομέας παρέμβασης στις θεραπείες των παιδιών, με το οποίο είμαι αντίθετη, ξεκάθαρα, το λέω πολύ ανοιχτά, ε, όταν τους το μαθαίνουν λοιπόν να το κάνουν, πολύ πολύ συχνά, τα παιδιά και οι επιταγενήλικες μαθαίνουν να το κάνουν μηχανικά, χωρίς καν να σε κοιτούν ουσιαστικά. Βλέπουν αλλά δεν κοιτάνε. Ή κοιτάνε αλλά δεν βλέπουν. Δεν ξέρω, τον μπέρδεψα τώρα. Τέλο πάντων, δεν σε κοιτούν ουσιαστικά, αλλά το κάνουν επειδή πρέπει. Και για να το καταφέρουν αυτό, πολύ συχνά επίση βρίσκουν άλλο σημείο να κοιτούν για να σε ξεγελάσουν ότι σε κοιτούν στα μάτια. Δηλαδή, αν εμένα το να σε κοιτάω στα μάτια με δυσκολεύει ή δεν το θέλω, κοιτάω ανάμεσα από τα μάτια και όχι μέσα στι κόρε των ματιών. Προ ένα ή το άλλο αυτή επίση, που μπορεί να σε ξεγελάσει ότι σε κοιτάω στα μάτια, Προ τα φρύδια και οποιοδήποτε άλλο σημείο του προσώπου έχω βρει εγώ για να το κάνω. Αυτή είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, ξαναλέω. Υπάρχουν και αυτιστικά παιδιά και αυτιστικοί ενήλικες και σα βάζω μέσα τώρα όλο το φάσμα του αυτισμού, ε, οι οποίοι εξ αρχή ανταποκρίνονται στην πνευματική ε, ε, χωρί δυσκολία ή άλλοι, οι οποίοι το κάνουν μόνο με τα οικεία του πρόσωπα, όπου νιώθουν άνεση κτλ σα ξαναείπα, δεν υπάρχει ένα κανόνα, υπάρχει συνδυασμό πραγμάτων. Τώρα όμω, αναλύουμε κυρίω το γιατί δεν συμβαίνει, γιατί είναι κάτι το οποίο, όπω σα είπα και προηγουμένω, κάπω δεν έχουμε αποδεχτεί σαν κοινωνία. Κάπω θεωρούμε ότι είναι μία έλλειψη. Οπότε προσπαθούμε να το διορθώσουμε εντό εισαγωγικών. Πριν όμως μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καλό θα ήταν να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους προκύπτει. Και για να σας πω μερικούς από αυτούς, μπορεί να είναι να μην μας κοιτάει δηλαδή το παιδί ή ο ενήλικα στα μάτια, διότι νιώθει άβολα ή αμήχανα, είτε διότι εστιάζοντας τα μάτια, τελικά μπορεί να δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να συγκεντρωθεί σε αυτό που ακούει ή που συζητάει με τον συνομιλητή του, δηλαδή αντί κοιτώντα με στα μάτια να συγκεντρωθεί, παθαίνει το αντίθετο. Έχει κάνει τέτοιο focus επειδή πρέπει που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε αυτά που θέλει να πει. Είτε άλλος λόγος για τον οποίο δεν το κάνουν ή δεν θέλουν να το κάνουν. Μπορεί να συνεπάρχει και η δέπη, δηλαδή διαταρεχή ελληματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα και να διευκολύνονται στο να κουνιούνται ή να αλλάζουν συνεχώς το βλέμμα τους, ώστε να μπορούν να συγκεντρώνονται καλύτερα. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί την ώρα που συζητάει ή που σου αναλύει ένα προβληματισμό του ή ένα θέμα, Ξαφνικά, όχι ξαφνικά, από την αρχή της συζήτηση συνήθως γίνεται, να κοιτάει γύρω γύρω, τα παράθυρα της πόρτας, τον ουρανό, τον μπίνακα, στην τάξη, ε, τα φυτά, τον ήλιο, τα πουλιά. Να μην σε έχει κοιτάξει καθόλου, αλλά ο λόγος του να έχει ροή, να είναι κατανοητός, να σου εκφράζεται απόλυτα και πολύ στοχευμένα σε αυτό που συζητάτε, απλά να μην σε κοιτάει. «Ε, και τι έγινε μωρέ» Και, επίσης, κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση όταν το άκουσα, άλλος λόγος για τον οποίο οι αυτιστικοί άνθρωποι μπορεί να μην διατηρούν τη βλεμματική επαφή, είναι ο σωματικός πόνος. Έτσι, τον μεταφράζει ο οργανισμός τους ε, την επαφή με το βλέμμα του άλλου. Έτσι την μεταφράζει. Δηλαδή, νιώθει ότι έχει πόνο στο σώμα του. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση όταν το άκουσα, Όσο το επεξεργαζόμουν και μέσα από την εμπειρία μου τόσα χρόνια, μου έβγαλε πολύ μεγάλο νόημα. Και φανταστείτε ότι αυτό κατάφερε να το εκφράσει σε μία παιδοψυχίατρο ένας ε, άνθρωπος που την επισκεπτόταν και που είχε την ευχέρια και την δυνατότητα να το εκφράσει. Για φανταστείτε πόσα παιδιά οι ενήλικες δεν την έχουν και δεν μπορούν να μας το εξηγήσουν και εμείς επιμένουμε όχι κοίταμε και αυτό που κάνεις είναι αγενές και εδώ και εκεί και αυτό και χαιρετάω και κοιτάω και να το στρίβουμε το κεφάλι. Έχω δει πάρα πολλά, συνεχίζω να τα βλέπω. Δυστυχώ δεν είναι ο κατάλληλο τρόπο και επίση δυστυχώ υπάρχει πολλή κόσμο ανενημέρωτο. Γι' αυτό, όπω έχω ξαναπεί, είναι καλό να ακούμε του ίδιου του αυτιστικού ανθρώπου για να μα καθοδηγήσουν στο τι θέλουν και στο πώ νιώθουν και πώ θα μπορούσαμε όλοι να συνεπάρχουμε αρμονικά. Τώρα, με βάση όλα τα παραπάνω και ε, σχετικά με το δικό μου τομέα τη προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει όταν ο συνομιλητής μου, δηλαδή ο ασκούμενός μου, είτε μικρός είτε μεγάλος, δεν με ακούει την ώρα που κάνουμε γυμναστική. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν με ακούει επειδή δεν με κοιτάει, έτσι. Σας λέω τώρα τα κοινωνικά πρότυπα πώς το λένε. Τι συμβαίνει λοιπόν και κοιτάει αλλού πρώτη πιθανότητα. Συγκεντρώνεται καλύτερα σε αυτό που του λέω εφόσον εστιάζει με μία αίσθηση σε εμένα, δηλαδή με την ακοή του και δίνει όλο το βάρος σε αυτήν. Δηλαδή αποφεύγει τη βλεμματική και δίνει, ε, ε, κάνει φόκου στην ακοή του. Άρα δεν, έχει, δεν παίζει ρόλο αν με κοιτάξει ή όχι, γιατί ήδη του έχω κεντρήσει το ενδιαφέρον. Δεύτερη πιθανότητα. Ταυτόχρονα με αυτά που ακούει, βλέπει και όλα όσα κάνω εγώ ενώ μιλάω με την περιφερειακή του όραση. Δηλαδή, μπορεί να του λέω, θα περάσουμε ας πούμε τους κόνου, αλλά ταυτόχρονα δείχνω πού είναι η κόνη. Πώς θα τους περάσουμε, προς τα πού θα κινηθούμε και πού θα πάμε. Άρα δεν χρειάζεται να κοιτάει εμένα, μπορεί να κοιτάει τα χέρια του και να ακούει τα δικά μου λόγια, τα χέρια μου. Τρίτη πιθανότητα. Μπορεί να έχει την ανάγκη να εκτονώνει την ενέργειά του, γιατί η φυσικά και είναι ανάγκη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οπότε ταυτόχρονα... Ακούει μενα αλλά μπορεί και να χορεύει, να περπατάει, να τρέχει, να χοροπηδάει, ό,τι τον κάνει να νιώθει εκείνη την ώρα καλύτερα. Να κουνάει το πόδι του, να πεταρίζει τα χέρια του, να στριφογυρίζει. Μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα με το σώμα του, ενώ ταυτόχρονα με ακούει και όντω δίνει σημασία σε αυτά που λέω. Τέταρτη πιθανότητα. Πολύ πιθανό. Να μην τον ενδιαφέρει το θέμα για το οποίο εγώ μιλάω ή να μην του κεντρίζει το ενδιαφέρον ή ακόμη και να του είναι λέξεις δύσκολες να τις κατανοήσει. Οπότε τι κάνει, με απομονώνει σε εισαγωγικά και ασχολείται με κάτι που του αρέσει. Εκεί ο δικός μου ρόλος είναι να τον προσεγγίσω με τον τρόπο που προτιμάει, είτε είναι παιδί, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας. Και όχι να τον αναγκάσω να μην κοιτάξει επειδή έτσι θέλω ή έτσι πρέπει δεν είναι εκείνη την ώρα στόχος μου το να του γυρίσω το κεφάλι ή τα μάτια προς εμένα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Θα αρχίσει να με κοιτάει χωρίς να με ακούει, χωρίς να μου δίνει σημασία. Άρα πρέπει να βρω άλλον τρόπο να γίνω κατανοητή και να μπορέσω να έρθω σε επαφή μαζί του. Και πέμπτη και τελευταία πιθανότητα, με κοιτάει. Και τι εννοώ, αυτό που έλεγα και πριν, Απλά με κοιτάει, αλλά δεν με βλέπει ούτε με ακούει. Γιατί, όπως σας ανέλησα και πριν, και στην ε, ώρα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού μπορεί να συμβαίνει ε, το ότι κάποιος του έμαθε σε κάποια άλλη θεραπεία ότι για να δείχνει συγκεντρωμένος πρέπει να με κοιτάει, όμως το κάνει μηχανικά και νοητικά δεν είναι ε, παρόν, είναι απόν. Και είμαι σίγουρη ότι όσοι έχετε εμπειρία, ξέρετε πολύ καλά να ξεχωρίζετε αυτό το επίμονο, σταθερό, αλλά άδειο βλέμμα, το οποίο εν τέλει δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτό είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και δικές τους σκέψεις εντωμεταξύ. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που με κοιτάει αλλά δεν βλέπει και δεν έχει καμία επαφή μαζί μου, μπορεί να σκέφτεται τι έγινε μέσα στην ημέρα του, να αγχώνεται για κάτι που πρόκειται να γίνει, που του έχουν πει οι γονείς του, πούμε ότι α, μετά θα πάμε εκεί και να έχει αγχωθεί. Μπορεί να αναρωτιέται τι θα κάνουμε μετά στην προπόνηση, μπορεί να σκέφτεται το αγαπημένο του παιχνίδι που ας πούμε το αποχωρήστηκε για να έρθει στη γυμναστική και πόσα πράγματα ακόμη μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος άπειρα τα οποία όταν απλά επιμένουμε να μας κοιτάξει επειδή όπως είπαμε εντό εισαγωγικών έτσι πρέπει, τα υποτιμούμε και δεν τα αφήνουμε να εκδηλωθούν. Έχει τύχει δηλαδή και σε μένα, καλά σε όλα τα παραπάνω που σας έχω πει, ε, έχω πάρα πολλά παραδείγματα και εμπειρίες από όλους μου τους μαθητές, αλλά ως προς αυτό τέλος πάντων, μου έχει τύχει το παιδί να είναι αναστατωμένο, χωρί όμω να το έχει δείξει σωματικά. Σκεφτόταν δηλαδή και είχε αρχίσει και με απομόνωνε, επειδή ήξερε ότι μετά από εμένα θα πάνε σε ένα πάρτι ενό συμμαθητή του και σκεφτόταν ταυτόχρονα αν θα προλάβει να γυρίσει να αλλάξει για να πάει, ε, να μην ξεχάσει το δώρο του, τι ώρα θα τελειώσουμε για να πάει, Ποιοι άλλοι θα είναι εκεί, και τα οποία όταν άρχισα να βλέπω ότι όντω κάτι τον προβληματίζει, και αρχίσαμε να συζητάμε και είχε τη δυνατότητα να μου τα εκφράσει όλα αυτά. Και αφιέρωσα πόσο. Δύο λεπτά στο να μου τα εκφράσει. Δώσαμε τη βαρύτητα που έπρεπε σε αυτά, τα συζητήσαμε, τα, τα λύσαμε. Αν μπορώ να το θέσω έτσι, και μετά όλο χαρά και όλο ενθουσιασμό συγκεντρώθηκε και πάλι στην προπόνησή του. Οπότε. Είναι φυσικά προτιμότερο να αφιερώσουμε 5 λεπτά από το μάθημά μας, ως προς την προπόνηση σας μιλάω τώρα ως γυμνάστρια, στο να πάρουμε μερικές πληροφορίες για τη διάθεση και το πώς κύλησε η μέρα του μαθητή μας και έπειτα να τον προσεγγίσουμε κατάλληλα ώστε να φέρει πέρα στο πρόγραμμά του παρά να κάνουμε 60 λεπτά μάθημα μηχανικά, ρομποτικά και το παιδί να τα κάνει όλα απλά επειδή πρέπει και να φύγει χωρίς να έχει κατακτήσει τίποτα από όσα κάναμε. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να δώσουμε έμφαση στις πραγματικές δεξιότητες που κατακτά το παιδί, παρά στο να του μάθουμε να προσποιείται ή να πιέζεται να μας κοιτά στα μάτια. Και αυτό καλό θα είναι να τον αντιληφθούμε όλοι σιγά σιγά, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά και εμείς φυσικά οφείλουμε να τον ακολουθήσουμε. Οι αυτιστικοί πλέον μιλούν κάθε μέρα και περισσότερο για τα βιώματα και τις ανάγκες τους και εμείς οφείλουμε να τους ακούσουμε. Τα παιδιά μας χρειάζονται δίπλα τους και έπειτα φυσικά οι ενήλικες και όχι απέναντί τους. Δεν είναι δηλαδή αποδεκτό πια να προσπαθούμε να φέρουμε όλους τους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πρότυπα και να, να γίνουμε όλοι ομοιόμορφα αντίγραφα. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του ανάγκες, τα δικά του βιώματα και όλοι προσπαθούμε να συνεπάρξουμε και να πάρουμε ο ένας από τον άλλον. Οπότε καλύτερα είναι να οθήσουμε τους αυτισσικούς ανθρώπους να είναι οι αυτοί τους, ενώ εντάσσονται μέσα στο κοινωνικό σύνολο, γιατί αυτός είναι ο στόχος όλων μας, και όχι να κάνουν πράγματα απλά επειδή πρέπει και απλά επειδή εμεί έτσι τα μάθαμε και απλά επειδή μέχρι πριν 10-20 χρόνια είχαμε αυτές τις γνώσεις. Οι γνώσεις εξελίσσονται, οι έρευνες εξελίσσονται, οι αυτιστικοί άνθρωποι πλέον έχουν βγει ανοιχτά και μιλούν. Σίγουρα αυτό γίνεται περισσότερο στο εξωτερικό και καλό θα είναι όποιον τον ενδιαφέρει να τους παρακολουθεί και εκεί, μέσα από social, από όλα τα social βασικά, το ίντερνετ πλέον το έχουμε όλοι στα σπίτια μας, από YouTube, από Facebook, από Instagram, από Spotify, από παντού. Όποιον τον ενδιαφέρει, πραγματικά όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εκεί έξω και είναι πολύ σημαντικό να τις ακούσουμε και να τις επεξεργαστούμε, ώστε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε σαν κοινωνία και φυσικά να αφήσουμε τους αυτιστικούς ανθρώπους να είναι οι εαυτοί τους και να μην καταπιέζονται για να μπουν στα κοινωνικά πρότυπα που έχουν χτιστεί μέχρι σήμερα. Και τελικά, εσάς, σας τα είχαν πει όλα αυτά για την βλεμματική επαφή, για το τι σημαίνει, για το τι συμβαίνει, για το γιατί συμβαίνει ή γιατί όχι. Γράψτε μου στα σχόλια τις δικές σας εμπειρίες πράγματα τα οποία θεωρείτε σημαντικά και εγώ δεν έχω αναφέρει, τι άλλο θα προτείνατε, πώς αλλιώς το έχετε αντιμετωπίσει ή ποια τα ωφέλη όταν πραγματικά εστιάζουμε στις ανάγκες και στους ε, πραγματικούς ρεαλιστικούς στόχους και όχι απλά στο να κοιτούμε τον απέναντί μας. Γενικά, περιμένω το δικό σας feedback. Και όπως σας είπα, στεράκια, σχόλια, subscribe κτλ. Ξέρω θα βαρεθείτε να με ακούτε να το λέω, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα σταματήσω κι εγώ γιατί θα βαρεθώ κι εγώ. Και καλή χρονιά και πάλι, με υγεία, υγεία, υγεία και ό,τι άλλο ποθεί ο καθένας προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Φιλάκια!